90 ημέρες πριν από την κάλπη και το παζλ των υποψηφίων αρχίζει να συμπληρώνεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Σε προεκλογική συγκέντρωση στη Λευκοσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έκανε ένα ακόμη άνοιγμα προς τους Τουρκοκύπριους ψηφοφόρους, λέγοντας πως το κόμμα της αριστεράς ενώνει τις δύο κοινότητες. Το ΑΚΕΛ έχει χρέος και ευθύνη να κάνει τολμηρά βήματα, να ανοίγει δρόμους, να γίνεται η γέφυρα για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να κάνει την επαναπροσέγγιση ζωή και πράξη. Τουρκοκύπριο υποψήφιο θα έχει, όπως όλα δείχνουν, για πρώτη φορά στο ψηφοδέλτιό του και το κίνημα οικολόγων. Σε πολιτικό συνέδριο, το κίνημα χάραξε σήμερα γραμμές για προγραμματικές θέσεις. Εάν προχωρήσουμε στην υιοθέτηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, θα έχουμε για πρώτη φορά Τουρκοκύπριο στο ψηφοδέλτιο μας, κάτι το οποίο το είχαμε επιδιώξει από το 2009. Μελένη Θεοχάρους, Λεόντιο Κοστρίκη, Μέρη Λάμπρου, Κώστα Μαυρίδη, Χρήση Παντελίδη και Κατερίνα Χριστοφίδου μπαίνει στην μάχη των ευρωεκλογών, όπως όλα δείχνουν το δίκο. Αυτό αποφάσισε η γραμματεία του κόμματος, κάτι που θα επικυρωθεί από το εκτελεστικό γραφείο, το οποίο θα συνεδριάσει την Τρίτη, ενώ τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την Κεντρική Επιτροπή επίσης την ερχόμενη Τρίτη.